Λοιπόν, καλησπέρα. Ευχαριστούμε όσους έχετε έρθει σήμερα στη συνέντευξη τύπου για την πρώτη έκθεση βιβλίου που θα γίνει στο Άλσος Περιστερίου με τίτλο «Διαβάσματα στο Άλσος». Πρόκειται για μια συνέργεια του Συλλόγου Εκδοτών Βιβλίου Αθήνας και του Δήμου Περιστερίου. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο, σε πρόσωπος του ΣΕΒΑ, να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Δήμαρχο, ο οποίος πήρε το ρίσκο να κάνει αυτή την οργάνωση στο Δήμο του και την έχει στηρίξει πάρα πολύ θερμά, και φυσικά όλους όσους εκ μέρους του Δήμου εμπλέκονται σε αυτήν τη διαδικασία. Η βασική θέση του Συλλόγου είναι ότι η ανάγνωση πρέπει να είναι στο κέντρο των δραστηριοτήτων του, γιατί χωρίς τους αναγνώστες δεν έχουν λόγο ύπαρξης οι εκδότες, τους οποίους εμείς εκπροσωπούμε, και ούτε φυσικά και οι υπόλοιπες δραστηριότητες, οι υπόλοιπες ειδικότητες που δραστηριοποιούνται στον χώρο του βιβλίου. Η ανάγνωση είναι δραπέτευση στην πραγματικότητα, αλλά είναι και ένας δρόμος χειραφέτησης. Είναι η μεγάλη δημοκρατική στράτευση που βελτιώνει τις συνθήκες ζωής των ανθρώπων. Ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος πρέπει, οφείλει να είναι πρώτα απ' όλα αναγνώστης. Άρα, σαν σύλλογος εκδοτών, θεωρούμε ότι πρέπει, ότι καθήκον μας μάλλον, πέρα από τα στενά συνδικαλιστικά μας θέματα, είναι να συμβάλλουμε στην αύξηση της ανάγνωσης. Γιατί ακόμα και να το δούμε ψυχρά και επιχειρηματικά, χωρίς αναγνώστες δεν έχουν λόγο ύπαρξης οι επιχειρήσεις μας. Οι καθιερωμένες αντιλήψεις θέλουν τις εκθέσεις βιβλίου μια υπόθεση που αφορά το κέντρο της Αθήνας, ενώ οι περιφερειακές εκθέσεις που γίνονται κατά καιρούς έχουν ένα χαρακτήρα εκπτωτικό, ένα χαρακτήρα παζαριού, γεγονός που θεωρούμε, πάντα θεωρούσαμε ότι ευτελίζει το βιβλίο. Γι' αυτό και ενώ παραδοσιακά κάνουμε την έκθεση της Αθήνας, αποφασίσαμε φέτος να στραφούμε προς έναν άλλο δήμο, προς τον δεύτερο μεγαλύτερο δήμο της Αττικής, και να οργανώσουμε όχι μια απλή έκθεση στην οποία θα παρατίθενται οι νέες εκδόσεις των εκδοτών, αλλά ένα πολιτιστικό γεγονός, μια γιορτή, όπου θα υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις που θα πλαισιώνουν όλη αυτή την έκθεση, ας πούμε, μια γιορτή βιβλίου, με άξονα το βιβλίο. Δεν θεωρούμε ότι το κέντρο της Αθήνας θα πρέπει να είναι αποκλειστικά ο τόπος που εφαρμόζεται και που εκφράζεται ο πολιτισμός. Και έχοντας απογοητευτεί από τα καθιερωμένα αυτό, δηλαδή τις εκθέσεις που γινόντουσαν στο Πεζάπιο, στο Παιδί του Άρεως κτλ., ο ΣΕΒΑ θεωρεί ότι πρωτοπορεί με το να κάνει ένα πείραμα, ένα κοινωνικό πείραμα. Πιστεύει ότι το Περιστέρι μπορεί να είναι, η έκθεση στο Περιστέρι μπορεί να μας εκπλήξει, και ότι είναι ένα βήμα που έπρεπε να έχουμε ήδη κάνει εδώ και καιρό, και είμαστε πάρα πολύ, έτσι, περήφανοι γι' αυτό.